Τι κάνετε κύριε Αγουμίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαββουλέφη. Έλεγα, σχολίαζα, δεν ξέρω. Αν θέλετε. Δεν σα παρακολουθούσα, δεν άκουσα. Έλεγα ότι έχω κουραστεί εδώ και πόσου μήνε, να μην πω χρόνια. Κάθε πρωί που ανοίγει τον υπολογιστή, γιατί εντάξει, εμεί είναι και η δουλειά μα, είμαστε από το μέχρι το βράδυ να μπροστά και πάνω από ένα υπολογιστή. Το ένα δίκτυο το ειδησογραφικό, είτε γερμανικό, είτε βρετανικό, είτε αμερικάνικο, όλοι με την Ελλάδα. Έτσι οι Έλληνες, το δίνα οι Έλληνες, οι κακοί Έλληνες, οι αφαιρέγγοι Έλληνες, η διαφθορά. Μόνο με τους Έλληνες ασχολούνται, δεν ασχολούνται με κάτι άλλο. Ναι, είναι. Εδώ μάλλον τους δώσαμε και πολλά δικαιώματα να ασχολούνται μαζί μας. Μάλιστα. Και το αναφέρω γιατί μου άρεσε και αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος. Επιχειρεί που λέμε στο εξωτερικό, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και ένας πετυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο του, ο Άλεξ Οκάλας, και έρχεται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία οικονομική για τη χώρα γενικότερα να βάλει κάποια χρήματα. Και φαντάζομαι ότι θα μιλάτε και γι' αυτό, δεν μπορεί να μην το συζητάτε μεταξύ σας. Να μην τον ενδιαφέρει, να μην τον απασχολεί, να μην παρακολουθεί παράλληλα και την πολιτική επικαιρότητα. Ασφαλώς έτσι είναι και τα οικονομικά δεδομένα παρακολουθεί και τα πολιτικά δεδομένα παρακολουθεί, γιατί πρώτα ο κάθε συνειδητοποιημένος άνθρωπος πρέπει να το κάνει αυτό και να προσπαθεί να συμπεράνει σωστά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ναι. Και ο ίδιος. Ναι. Θα ξεκινήσω κατευθείαν στο ψητό, γιατί βλέπω εδώ 4.33. Κατευθείαν λέει, ρωτήστε τον κύριο Γιακουμίδη τι εννοούσε χθες με αυτό που είπε σε μια άλλη συνέντευξη. Μπαίνει κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή δήλωση και θέλω να μείνει εκεί πέρα. Καταρχήν, όποιος άκουσε όλη τη συζήτηση, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι εννοούσα. Όποιος άκουσε χθες τις δηλώσεις μου. Δεύτερον, επειδή αυτό πήρε έκταση και πήρε έκταση από τους ίδιους γνωστούς άγνωστους κύκλους, οι οποίοι βλέποντας, αντί να χαίρονται που εξηγείται ο Άρης, διότι μέσα σε ένα δίμηνο έχει γίνει τόση δουλειά που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια αυτή η δουλειά προς την εξυγίανση. Mm-hmm. Και αυτοί έμαθαν να ζουν ως παράσιτα επάνω στο σώμα του Άρη και να απομυζούν από τον Άρη για να διακυλογήσουν την ύπαρξή τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει αυτό να σταματήσει. Mm-hmm. Για να καταλάβει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει ενημερωθεί, κάνατε μια τοποθέτηση χθες σε μια ερώτηση για το αν υπάρχει κάποιο. Για την πιθανότητα να μην ανέβει ο Άρης στην. Πάλι το ξαναλέω, κ. Σαββουλή. Ναι. Το σχέδιο είναι μη διαπραγματεύσιμο. Ο Άρης είναι να ανεβεί και να γίνει η εκαθάριση. Ναι. Και ισχύει μόνο αυτό. Ναι. Οποιοδήποτε θέλει να παρεμηνεύσει και θέλει να το παρεμηνεύσει αυτό που είπα χθες, mm-hmm. το κάνει διότι έχει συμφέροντα να μην ανεβεί ο Άρης. Mm-hmm. Να μην γίνει εκαθάριση. Για να εξακολουθήσει να ζει από το πτώμα του Άρη. Mm-hmm. Με συγχωρείτε που είμαι σκληρός, αλλά έτσι mm-hmm. είναι η πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει, εσείς κάνατε μια. Και θα έρθει η στιγμή mm-hmm. που η εξυγένση θα προχωρήσει και θα αποβληθούν αυτόματα όλοι αυτοί. Mm-hmm. Εσείς προφανώς, από ό,τι κατάλαβα, όταν απαντήσατε στο σχετικό ερώτημα, υπονοήσατε αυτό που λίγο πολύ εμείς έχουμε πει εδώ από την εκπομπή και το έχουμε αναφέρει και το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν είναι φυσικά αυτός σκοπός και δεν είναι. Το πρωτεύον αυτό για τον Άρη σε καμία περίπτωση, αλλά για την ειδησιογραφία και για το. Ας μην πλατιάζουμε. Το θέμα είναι απλό. Ναι. Ας μην πλατιάζουμε. Ναι. Και όλοι αυτοί που εγείρουν θέμα εκ του μειόντος είναι γιατί έχουν συμφέροντα να μην ανεβεί ο Άρης. Και αυτούς πρέπει να δείξουμε στον κόσμο. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Αυτούς πρέπει να τους δείξουμε. Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Είναι πολύ σκληρό. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Με συγχωρείτε, αλλά έχω κουραστεί πια να ακούω θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ναι. Ναι, νομίζω ότι. Πρέπει να τους δείξουμε στον κόσμο. Αυτοί ζήσανε τόσα χρόνια και αυτό θα γίνει βέβαια, γιατί έχουμε και στοιχεία. Ναι, σωστά. Θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε όλα. Και δεν θα ξέρουν πού να κρυφθούν, όπως είπα και χθες. Αυτοί λοιπόν που απομονώνουν μία έκφραση για να γύρουν ένα θέμα εκ του μειόντος, να ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν από τον ίδιο τον κόσμο του Νάρη, όχι από μένα. Ναι. Εγώ δεν ήρθα εκεί πέρα ούτε να διαλύσω, ούτε να είμαι τιμωρός κανενός. Mm-hmm. Ναι, νομίζω ότι οικονομικά την συγκεκριμένη διοίκηση στην παρούσα φάση δεν μπορεί κανείς να την κατηγορήσει, γιατί το λένε. Δεν είναι μόνο οικονομικά, κύριε Σαββουλή, δεν είναι μόνο οικονομικά. Όλη η εξυγένση δεν σημαίνει ότι, δεν σημαίνει ότι διώχνουμε από εκεί αυτούς οι οποίοι απομυζούν. Εξυγένση σημαίνει ότι βάζουμε τις βάσεις στα θεμέλια, ο κύριος Χάλας και ο κύριος Χαλαϊτίνης βάζουν τα θεμέλια για να είναι ο Άρης υγιής και αυτάρκης. Ναι. Να λειτουργεί με υγεία. Και αυτό θα φανεί. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει, το καταλαβαίνετε, το κατανοείτε, δεν μπορεί να μην υπάρχει αφενός κριτική αλλά να είναι καλοπροαίρετη, και από την άλλη υπάρχει και μια στεναχώρια, υπάρχει ένα σφίξιμο στον κόσμο. Αυτό το λέτε, είναι, καλοδεχούμενη, mm-hmm. είναι καλοδεχούμενη και εγώ σέβομαι τον κόσμο που πονάει τον Άρη. Ναι. Δεν μπορώ όμως να ανεχθώ
τη διαστρέβλωση, την επίτηδες διαστρέβλωση των δηλώσεων, την αφαιρετική διατύπωση κάποιων πραγμάτων, για να εξακολουθήσουν να γαντζώνονται επάνω στον Άρη αυτοί που τον απομισούσαν τόσα χρόνια. Μάλιστα. Ναι, είστε κατανοητός. Είστε κατανοητός. Νομίζω ότι σας ενόχλησε. Είναι φανερό ότι σας ενόχλησε. Τη έκταση που πήρε χθες το βράδυ μια δήλωση. Ασφαλώς με ενόχλησε. Ασφαλώς με ενόχλησε. Ασφαλώς. Γιατί εγώ τώρα 65 μέρες εκεί έχω δώσει όλη μου την ψυχή για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Ερμηνεύοντας τα θέλω του κύριου Γκάλας. Ναι. Αλήθεια, μιας και σας... Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, σε κανέναν να προσβάλλει αυτό που έχουμε κάνει. Είστε σαφείς. Μιας και είπατε, μας αναφέρατε για τον κύριο Γκάλας, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσει ο κόσμος από εσάς, γιατί δεν μπορούμε να τον ακούμε καθημερινά τον άνθρωπο που έχει και τις δουλειές του στην Αμερική. Τι σας λέει το τελευταίο διάστημα που η ομάδα αγωνιστικά λίγο έκανε ένα στραβοπάτημα, είναι στο μείον 4 από τον Πανσεραϊκό. Έτσι, πώς το αντιμετώπισε ο ίδιος, ενδεχομένως τι σας προέτρεψε να κάνετε, αν σας προέτρεψε να κάνετε κάτι. Δεν ανησυχεί ο κύριος Γκάλας, διότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον αδερφό του, στις ικανότητες του αδερφού του και στην εργατικότητα και στην αποτελεσματικότητα του αδερφού του. Δεν ανησυχεί. Κανένας δεν ανησυχεί, γιατί αν υπήρχε λόγος να ανησυχήσουμε, αυτό θα ήταν μόνο ο αγωνιστικός, αν αυτή η ομάδα δεν έκανε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Εμείς βλέπουμε ότι η ομάδα προσπαθεί, ότι βελτιώνεται αγώνα με τον αγώνα, ότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Και μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά αυτή η ομάδα ξεκίνησε αγωνιστικά, χωρίς φιλικά παιχνίδια, όπως είπατε, από τις 8 Φεβρουαρίου. Ναι. Σωστά. Είστε αισιόδοξος δηλαδή εσείς ότι, ότι αγωνιστικά ο Άρης θα καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση? Βεβαίως είμαι αισιόδοξος. Ναι. Βεβαίως. Διότι η ποιότητα των παιχτών και του προπονητή είναι τέτοια που θα οδηγήσει στην άνοδο. Εδώ ο φίλος ο 433 επανέρχεται και λέει ότι έτσι όπως το είπατε, πάντως λέει κύριε Γιακουμίδη, λέει ότι βάζετε πολύ κόσμο να σκεφτεί ότι αναφερόσασταν στο αφημί γι' αυτό. Πάλι το ξαναλέω. Ναι. Πάλι το ξαναλέω. Ότι όποιος ακούσει, αν απομαγνητοφωνηθούν οι δηλώσεις μου χθεσινές, θα ακούσει ότι δεν είναι κανένα το συμπέρασμα από αυτό το οποίο ήγηρε ο κακόπιστος αυτός που το έκανε. Ξεκαθαρίζεται λοιπόν, για να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, ότι δεν αναφερόσασταν σε αυτό. Είναι κάποιες που πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, κύριε Γιακουμίδη, για να καταλάβει ο κόσμος τι να κάνει. Επειδή εκεί, ας πούμε, από την αρχή, στο δίμηνο αυτό, κάθε μέρα ένας άνθρωπος σαν και εμένα, ας πούμε, ο οποίος είναι προσεκτικός, θα πρέπει να γίνει 10 φορές πιο προσεκτικός για να μην γύρω τέτοια θέματα. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω είναι την αλλίωση του νόηματος αυτών που λέω. Αυτό δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Ο κακόπιστος δεν κάνει την κακοπιστία του. Ναι. Έχετε δίκιο. Ξέρετε αυτά τα πράγματα, κύριε Γιακουμίδη, πολλά από αυτά ενδεχομένως θα λυθούν ή θα εξαλειφθούν, για να είμαι πιο σωστό στα ελληνικά μου, με την αγωνιστική και με την αγωνιστική επιτυχία της ομάδας, κύριε Γιακουμίδη. Θέλουν δεν θέλουν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Άρης, ξέρετε ότι πήρε μια επώδυνη απόφαση να οδηγηθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν είναι και το πιο εύκολο αυτό που περνάει φέτος ο οπαδός του Άρη, ο αγνός οπαδός του Άρη, αυτός που τον έχει ακολουθήσει παντού όπου έχει παίξει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που βιώνει, και ξέρετε ότι τα πάντα δυστυχώς ή ευτυχώς εξαρτώνται από το δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω. Αν είναι δοκάρι και μέσα είναι καλά, αν είναι δοκάρι και έξω αρχίζουν τα προβλήματα. Ο μέσος οπαδός του Άρη, κύριε Σαββόπουλε, έχει ήδη αντιληφθεί ότι γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά μετά από πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Ναι. Αυτό που ερμηνεύουν όλοι οι παλέμαχοι, οι οποίοι είναι πιο κοντά μας από τον μέσο οπαδό, το εισπράττει και ο μέσος οπαδός και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τι να κάνουμε, υπάρχουν αυτοί οι λιγοστοί κακόπιστοι. Θα έρθει ο καιρός που θα σε εμφανιστούν κι αυτοί. Έτσι, μια και σας έχουμε είστε υπεύθυνος και στο κομμάτι το εμπορικό και των δημοσίων σχέσεων, υπάρχει κάτι το οποίο τρέχεται, που είναι ενδεχομένως ανακοινώσιμο, κάτι που θα δούμε στο κοντινό μέλλον να υλοποιείται στο κομμάτι με το οποίο... Όχι ακόμη. Αυτά που γίνονται είναι μια προετοιμασία η οποία θα υλοποιηθεί στη δεύτερη εθνική μετά το καλοκαίρι. Ναι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για να μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Όπως ήταν ευχάριστο αυτό που είδαμε, δεν ξέρω ποιανού πρωτοβουλία ήταν. Ήταν ευχάριστο να δούμε αυτή την ομάδα που έχει πάρει το όνομα του Άρη στην Αμερική προχθές στο γήπεδο. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Και... Κάποιος με ειδοποίησε ότι, μάλλον με έφερε σε επαφή με την ομάδα αυτή, τον κύριο Σαλιάρα, συγκεκριμένα. Και ήρθε στο γραφείο μου και με βρήκε. Και βέβαια ήταν καλοδεχούμενο, γιατί. Για ποιο λόγο να μην γίνει καλοδεχόμενο, επειδή στο παρελθόν μου είπαν ότι είχαν επιχειρήσει άλλες δύο φορές
και δεν έγιναν δεκτοί. Φυσικά είναι καλοδεχομένη κάθε ομάδα ομογενών ή από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για τον Άρη. Ναι. Δεν είχαν γίνει δεκτοί. Και τους ξαναγήσαμε, τους φέραμε στο γήπεδο να δουν, να χαρούν. Είναι παιδιά μικρά, νομίζω θα κάνουν και φιλικό με την δεύτερη ομάδα. Να, ωραία. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ενδιαφέροντα. Είναι καλό που ανοίγετε την πόρτα σε όλους όσους καλώς ή κακώς χρησιμοποιούν και το όνομα του Άρη. Και το χρησιμοποιούν όχι, και μόνο, στο... όχι μόνο σε αυτούς που έχουν το ίδιο όνομα με τον Άρη, αλλά και ακαδημίες παιδιών που ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν τους αγώνες, τις εγκαταστάσεις, την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, την οργάνωση. Είναι καλοδεχούμενοι. Θα έρθουν στους επόμενους αγώνες και ακαδημίες. Ναι. Αυτά είναι ωραία. Μακάρι να ήταν, επαναλαμβάνω, και το αγωνιστικό λίγο σε καλύτερη μέρα. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος θα επιτευχθεί. Να μην ανησυχείτε για το αγωνιστικό. Η ομάδα θα βρει το δρόμο της πάρα πολύ σύντομα και θα το δείτε. Το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ακουμίδη, και για τις διευκρινήσεις και για όλα αυτά. Καλημέρα.